Μπορεί τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στο σχεδιασμό για ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στην Κρήτη, όμως από την άλλη, μέχρι να φτάσουμε στην πράξη, στην υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου, ζητούμε να αποτελεί η βελτίωση του φυστάμενου ΒΟΑΚ, ο οποίος βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Άμεσα θα δημοπρατηθούν παρεμβάσεις στο ΒΟΑΚ στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ και όλα αυτά μετά από μεγάλες καθυστερήσεις. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 δημοπρατεί τα υπόλοιπα έργα από την οδική ασφάλεια που έχουν αυτά τα περιβόητα 25 εκατομμύρια που είναι από το 2014. Τα 25 εκατομμύρια αφορά το βόρειο οδικό άξονα. Δυστυχώς δεν μεταφέρθηκαν ούτε σε εμάς ούτε στον ΟΑΚ η αρμοδιότητα για να κάνουμε το έργο αυτό. Κανένας δρόμος δεν θα είναι απόλυτα ασφαλής αν εμείς δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις συνθήκες κυκλοφορίας με τρόπο τέτοιο που να μπορούμε να αποφεύγουμε τα ατυχήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξει ο τρόπος μετακίνησης. Διαφορετικός τρόπος μετακίνησης και όχι κατά αποκλειστικότητα του αυτοκίνητου, δηλαδή η δημόσια μεταφορά. Πρόκειται για έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με το Σταύρο Αρναουτάκη να αναφέρεται στα σημεία όπου θα δοθεί προτεραιότητα. Ασφαλτικά φόδελινο περάματα που είναι κοντά στα 6-7 εκατομμύρια. Είναι επίσης το τμήμα στη Γεωργιούπολη, στην περιοχή του Καβρού, που είναι 7 εκατομμύρια το πρώτο τμήμα και άλλα 5 το δεύτερο. Θετικές είναι οι εξελίξεις και για το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού μας, καθώς 1,5 μήνα, όπως εκτιμάται, θα τρέξει το ολοκληρωμένο έργο παρέμβασης και αποκατάστασης στο επαρχιακό δίκτυο ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει παρεμβάσεις σε 452 σημεία. Είναι 35 εκατομμύρια που θα υπογράψουν μέσα στο μήνα. Άρα τον Απρίλιο θα μπορεί να ξεκινήσει το έργο αυτό για το επαρχιακό δίκτυο. Αυτό είναι από εμάς να το προχωρήσουν οι υπηρεσίες οι δικές μας.